Φίλοι και φίλοι του News Hub, γεια σας. Σήμερα φιλοξενούμενος μας στην εκπομπή είναι ο Αλέξανδρος Δρύβας, διεθνολόγος και γεωστρατηγικός αναλυτής. Κύριε Δρύβα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα, κύριε Δαμαβολίτη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Κύριε Δρύβα, τελικά ο ορισμός που λέει ότι η ενέργεια είναι ο βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει τα πράγματα στις διεθνείς σχέσεις και στη γεωπολιτική ήρθε να επιβεβαιωθεί με τον καλύτερο τρόπο με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ένα κομμάτι αυτής της πολιτικής γεωγραφίας που ξεδιπλώνεται στις μέρες μας θέλω να δούμε με τα μάτια της γνώσης ενός ειδικού. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη συμφωνία που έκανε η ανακήρυξη, μονομερή συμφωνία που έκανε η Αίγυπτο για την αποκλειστική οικονομική ζώνη με τη Λιβύη. Ήτανε τελικά μια κίνηση ΜΑΤ, ήταν ένα σημαντικό βήμα από τη στιγμή που έγινε και στα όρια του τριπλού σημείου επαφής των τριών ΑΟΣ, δηλαδή Αιγύπτου, Ελλάδος και Κύπρου. Πέραν το ότι δεν μπορώ να διαφωνήσω με όσα είπατε για την ενέργεια, γενικότερα η ισχύ στις διεθνείς σχέσεις έχει υλική βάση. Σαφώς υπάρχουν και ποιοτικές παράμετροι που καθορίζουν την ισχύ, έτσι, όπως είναι η εκπαίδευση, όπως είναι ακόμα και το κύρος που ψάχνουν δυνάμεις ή να αποτρέψουν άλλες δημιουργώντας αποτρεπτική φήμη, αλλά κατά βάθος η ισχύς, όπως σωστά το περιγράψατε, έχει υλική βάση. Άρα είναι πλούτος, είναι ορυκτά, είναι κεφάλαια, είναι ενέργεια. Οπότε πρέπει να δούμε λίγο την απόφαση της Αιγύπτου, όπως πάντοτε πρέπει να κάνουμε, πιστεύω, για τα κράτη, να δούμε το πότε έγινε αυτή. Δηλαδή να τα βάλουμε όλα σε ένα χρονολόγιο που αφορά και την Τουρκία και αυτό που γίνεται με το Κατάρ, αλλά και την επίσκεψη έτσι, του Σίσι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είδατε ότι αμέσως μετά από την επίσκεψη του Σίσι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος, όπως πολύ σωστά είπατε, μονομερώς ανακήρυξε την ΑΟΣ σε σχέση με τη Λιβύη. Να δούμε λίγο τι έχει γίνει στις 6 Αυγούστου του 2020, όταν ο Νίκος Δένδιας, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, πήγε έτσι σε ένα ταξίδι αστραπή στο Κάιρο, προκειμένου να υπογράψουμε τη μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ μας με την Αίγυπτο. Άρα, ξέρουμε ότι από το 18-19 υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο, οπότε τώρα, από τα ανατολικά και τα δυτικά, ουσιαστικά το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι άκυρο εν της πράγμαση, γιατί όπως έχετε καταλάβει στις διεθνείς σχέσεις το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και γενικά το διεθνές δίκαιο, το δημόσιο διεθνές δίκαιο παίζει κάποιο ρόλο, αλλά δεν επικαλύπτει τις διεθνείς σχέσεις. Οπότε χρειάζεται και το de jure να είναι άκυρο, που είναι άκυρο και το ξέρουν και οι Τούρκοι, το ξέρουν άπαντες, αλλά μας ενδιαφέρει να είναι και εν της πράγμαση, να είναι de facto. Οπότε, αυτές οι δύο κινήσεις ουσιαστικά καθιστούν μαζί με τη συμμετοχή της ExxonMobil στις έρευνες, ουσιαστικά κάνουν το τουρκολιβρικό σύμφωνο να περνάει πλέον στα σκουπίδια. Επίσης, πρέπει να δούμε αυτό που είπαμε με το Κατάρ. Ξέρουμε καλά ότι το Κατάρ την Τουρκία τη χρησιμοποιεί σαν βραχείο νάτης προκειμένου και στη Λιβύη αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο να επηρεάζει το ενεργειακό παιχνίδι. Και από τη στιγμή που ξέρουμε, για να τα συνδέσω με όσα είπατε για το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ότι η απεξάρτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία και γενικότερα η απεξάρτηση η Ευρωπαϊκή στα ενεργειακά ζητήματα από αυτά που λένε οι πράσινοι στη Γερμανία ή και ο Μακρόν πολλές φορές, αυταρχικά καθεστώτα, μας αναγκάζει πλέον να δούμε τα δίκτυα των αγωγών ή του LNG ή οτιδήποτε, γενικά τις ενεργειακές ροές, να τις δούμε μέσα από την Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε η Αίγυπτος έχει καταλάβει μαζί με όλα αυτά που σας είπα ότι δεν είναι μόνο το ζόρι, είναι και το νέο κοιτάσμα που βρήκε. Ξέρει καλά ότι είναι σε αυτό το νέο ενεργειακό παιχνίδι το κομβικότερο κράτος στην περιοχή και επειδή έχουμε καλές σχέσεις εμείς με την Αίγυπτο και έχουμε καταφέρει ουσιαστικά να βρούμε μετά από πάρα πολλές δεκαετίες ένα πεδίο συνεννόησης το οποίο επηρεάζει αρνητικά την επεκτατικότητα της Τουρκίας, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις που, όπως είπατε, μας κάνουν να πιστεύουμε βάσιμα ότι αυτό το τριεθνές θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή
Και αυτό τι μας ενδιαφέρει εμάς, όχι να είναι απλά τριεθνές, να είναι ουσιαστικά η ζεύξη των ελληνικών και των κυπριακών υδάτων, να μείνει δηλαδή ο ελληνισμός ως ένας ενιαίος οργανισμός με δύο πνεύμονες. Έχει δεχτεί επικρίσεις όλη αυτή η διαδρομή από την αρχή που είπατε, που έγινε η Συμφωνία Οριοθέτησης με την Αίγυπτο, γιατί τότε είχε μειωμένη επίρρεια. Και αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί, ας πούμε, ως δεδικασμένο. Αυτό πόσο ισχύει, αυτό είναι στη δικαιοδοσία του κράτους, να δώσει, ας πούμε, μειωμένη επίρρεια ανάλογα με την περίπτωση και τα συμφέροντά του με το κράτος το οποίο κάνει την συμφωνία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πολύ σωστά και πολύ κρίσιμο το ερώτημά σας. Θα σταθώ σε αυτό που σας είπα λίγο πριν για κάποιον άλλο λόγο, για το τουρκολιβικό σύμφωνο, για να δούμε ότι αυτό ισχύει πάντα και πάντα ίσχυε στην ιστορία. Δηλαδή, το διεθνές δίκαιο σαφώς είναι ένα εργαλείο. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το διεθνές δίκαιο θεωρούσαμε ότι είναι ουσιαστικά ο αυτοσκοπός εξωτερικής πολιτικής. Όπως είπαμε, το διεθνές δίκαιο είναι εργαλείο, πρώτον, και δεύτερον, δεν εφάπτεται πάντα με τη διεθνή πολιτική. Άλλωστε, η διεθνής πολιτική, τόσο σε επίπεδο σπουδών, αλλά και πρακτικής, από το διεθνές δίκαιο εφάπτονται κάποιες φορές, αλλά σίγουρα δεν ευθυγραμμίζονται και δεν ταυτίζονται. Τι θέλω να πω με αυτό. Ξέρουμε ότι από το τουρκολιβικό σύμφωνο και μετά η Τουρκία έκανε λόμπι στην Αίγυπτο προκειμένου να της δώσει διπλάσια για να συμφωνήσει μαζί της. Και εκεί, κύριε Δαμαβολίτη, θα είχαμε υποστεί μια τεράστια ήττα. Οπότε, αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι πριν πάνε όλοι στα δικαστήρια ουσιαστικά για να επιλύσουν τις διαφορές τους για τα χωρικά ύδατα, προσπαθούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Τα κοιτάσματα τα οποία έχουμε κάτω στην Κρήτη, νότια της Κρήτης, και αυτά που είναι στην Αίγυπτο, έτσι, στα χωρικά ύδατα της Αιγύπτου, προφανώς θα έχουμε να δούμε σε αυτό μία συνεκμετάλλευση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δύο χώρες μεταξύ τους, η μία με την άλλη, δεν νιώθουν εχθρικές. Το ίδιο έγινε και με την Ιταλία πάνω κάτω. Δηλαδή, συνεννοηθήκαμε με τους Ιταλούς, τραβήξαμε τη γραμμή που τραβήξαμε για τα χωρικά ύδατα. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε από ένα σημείο και μετά μπορούμε να καταλάβουμε ότι το θέμα μας εμάς το κύριο, εκείνο που πρέπει να σταθούμε, είναι το ότι δεν πρέπει να πάρει η Τουρκία. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς αυτή τη στιγμή. Κύριε Δαμαβολίτη, πρέπει να μην ξεχνάμε, για να κλείσω, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί καταλαβαίνω και άλλες απόψεις ή ακόμα και τον κόσμο που θα πει ότι κάτι δίνουμε, ότι οι διαπραγματεύσεις μας με άλλα κράτη εκτός της Τουρκίας είναι πολύ πιο ευνοϊκές από ό,τι να κάναμε με την Τουρκία. Μην ξεχνάτε ότι για 40 χρόνια η Ελλάδα δεν είχε κλείσει ούτε τους κόλπους. Έχουμε από το 1982 διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ξέρετε, η εξωτερική πολιτική είναι αμήλικτη. Δεν μπορείς να λύσεις όπως το θέλεις πράγματα και ζητήματα 40 ετών μέσα σε 3 χρόνια. Ναι. Το μαραθώνιο δεν μπορεί να το κάνει χατοστάρι. Αυτό ξέρω ότι θα ακουγότανε μουσική στα αυτιά πολλών, το να βγούμε να καταδικάσουμε ή να πούμε ότι ναι, μα θα μπορούσαμε. Η εξωτερική πολιτική είναι ένα κτίριο που το χτίζεις από το υπόγειο, φτιάχνεις το ισόγειο και φτάνεις στο ρετυρέ. Η Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια εξωτερική πολιτική δεν ασκούσε. Είχαμε τις πρόνοιες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας από το 1982 για να φτάσουμε το 2022 και να πούμε ότι θέλουμε κι εμείς να γίνουμε παραγωγή ενέργειας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί αυτό το πράγμα μέσα σε 2-3 χρόνια να γυρίσει η Ελλάδα όταν έχει αφήσει τόσες υποθέσεις. Ήταν δηλαδή, κύριε Δρύβα, ήταν η κίνηση του Υπουργού Εξωτερικών στο να τρέξει από τη στιγμή που μπήκε στη ζωή μας το τουρκολιβικό μνημόνιο αυθαίρετα και απότομα. Ήταν δηλαδή η κίνηση που του επέτρεπαν οι συνθήκες να κάνει, έστω και με μειωμένη επίρρεια, ας πούμε, και
γιατί και η συμφωνία οριοθέτησης με την Ιταλία και αυτή δέχτηκε επικρίσεις, διότι παραχωρούσαμε σε κάποια σημεία επιπλέον χώρο στην Ιταλία. Αλλά λέτε, ας πούμε, ότι αφού είχαμε αφήσει για 40 χρόνια στην κατάψυξη την εξωτερική πολιτική, τώρα που οι συνθήκες πιέζουν, είναι αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε. Πολύ σωστά. Γι' αυτό σας λέω, η εξωτερική πολιτική, ειδικά άμα την κοιτάς από ρεαλιστική σκοπιά, πάντοτε θα σου δίνει δύο επιλογές. Να πάρεις μια πολύ κακή απόφαση ή μια λιγότερο κακή, που στο τέλος τελικά είναι και η συμφέρουσα. Σε αυτό που πρέπει να μείνουμε είναι ότι είχαμε ένα δίλημα πρακτικά. Ή θα αφήσουμε την Αίγυπτο με την Τουρκία να μας εξαφανίσουν πρακτικά. Σε αυτό θέλω να μείνουμε λίγο, γιατί οι διπλωματικές πηγές εδώ και πολλά χρόνια δίνουν τις πληροφορίες ότι η Αίγυπτος δεν ήθελε να αποδεχθεί το τριπλό σημείο επαφής. Δεν ήθελε δηλαδή μια ζώνη επαφής της Ελλάδας με την Αίγυπτο, από τη στιγμή που η πρόνοια του Διεθνούς Δικαίου το παραχωρεί, γιατί δεν ήθελε να χαλάσει τελείως τις σχέσεις με την Τουρκία. Το τελευταίο διάστημα όμως, το σύστημα όλο κινείται προς μια κατεύθυνση, όπως αυτό που είπατε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν στην ενέργεια, αναζητά αυτόχθονες πηγές ενέργειας μέσα στην επικράτειά της, αλλά πόσο σημασία έχουν παίξει τα θέματα, ας πούμε, που έχει αποκλειστικά η Αίγυπτος με την Τουρκία. Και θέλω να σταθώ σε δύο. Το ένα είναι ότι ενισχύθηκε κατά πολύ ο Μόρση και οι αδελφοί μουσουλμάνοι από τους Τούρκους και ιδιαίτερως από τον Ερντογάν. Και το άλλο είναι ότι τίθενται θέματα ασφάλειας για την Αίγυπτο από τη στιγμή που η Τουρκία είχε μεταφέρει εκεί αρκετούς τζιχαντιστές στα σύνορα με τη Λιβύη και η ανάμειξή της, η ευρύτερη στη Λιβύη. Πόση σημασία παίζουν. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με όλα αυτά. Κοιτάξτε, η Αίγυπτος είναι ένα σοβαρό κράτος. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα είναι μια περιφερειακή δύναμη. Δεν το λένε μόνο τα πληθυσμιακά της δεδομένα ή τα στρατιωτικά της δεδομένα, ή ότι έχει το πιο σημαντικό ποταμό ίσως στην Αφρική. Είναι το ότι είναι κρυπίδωμα για τον αραβικό κόσμο. Η Αίγυπτος ουσιαστικά έβλεπε από την αρχή την Οθωμανική πολιτική του Ερντογάν με μισό μάτι, υπό την έννοια ότι ο Ερντογάν ήθελε να εργαλειοποιήσει πολιτικά το Ισλάμ και γεωπολιτικά, προκειμένου ουσιαστικά να εκτοπίσει τόσο την Αίγυπτο, όσο τη Σαουδική Αραβία, αλλά και το Ιράν σε έναν βαθμό, που βέβαια είναι Σιίτες εκεί, αλλά παρόλα αυτά η εργαλειοποίηση γεωπολιτική του Ισλάμ δεν ήταν πολύ καλή ιδέα για την Αίγυπτο. Τα υπόλοιπα τα είπατε πολύ σωστά. Η Αίγυπτος κατάλαβε ότι όταν είχε απειλήσει το 2020, ήταν ακόμα ο Τραμπ στην εξουσία στην Αμερική, είχε απειλήσει με εισβολή στη Λιβύη, στα δυτικά, εάν η Τουρκία συνέχιζε να εξοπλίζει με τους ρυθμούς που εξόπλιζε εκεί, έτσι, τους συμμάχους τους οποίους τους έχει καταστήσει μαριονέτες. Είναι ζωτική απειλή για την Αίγυπτο η Λιβύη. Και επειδή έχουν καταλάβει οι Αιγύπτιοι ότι ούτε η Λιβύη πρόκειται γρήγορα να επανέλθει σε μια κανονικότητα κρατική, αλλά και ούτε η Τουρκία, αυτό εδώ μας ενδιαφέρει εμάς, πρόκειται να εγκαταλείψει την επεκτατική της ατζέντα. Και ότι αυτό που θα ήθελε πραγματικά είναι να δέσει χειροπόδαρα την Αίγυπτο και απλά να περιμένει κάποια στιγμή, ακόμα δίνοντάς της και διπλάσια χωρικά ύδατα, να ανέβει κάποιος άλλος Μόρση, οπότε να είναι μια δορυφοριοποιημένη Αίγυπτος. Νομίζω ότι η κυβέρνηση του Σίση κατάλαβε ότι αυτό που λέμε στη διεθνή πολιτική πολλές φορές, ότι είναι καλύτερο να τα έχεις καλά με δύο χώρες που δεν έχουν ηγεμονικές αξιώσεις, που δεν πρόκειται ποτέ να σου προσβάλλουν τα συμφέροντα, από το να τα έχεις καλά με μια μεγάλη βέβαια χώρα όπως είναι η Τουρκία, με ιστορικούς δεσμούς με τη Λιβύη, γιατί και εμείς και οι Τούρκοι έχουμε ιστορικούς δεσμούς με την Αίγυπτο. Όμως, οι Αιγύπτιοι έπραξαν ρεαλιστικά και τελικά πήρανε και αυτοί, το είπατε μόνο σας,
τη λιγότερο κακή απόφαση. Σαφώς δεν θέλανε να ενώνονται οι Αιγύπτιοι, χρόνια τώρα το ξέραμε, από τη δεκαετία την πρώτη του 21ου αιώνα, ότι δεν θέλανε οι Αιγύπτιοι να συμπίπτουν τα σύνορα της Ελλάδας με τις Κύπρου και με τις Αιγύπτου, γιατί πάντοτε ήθελαν να παίξουν το χαρτί αυτό που είπατε, να μην χαλάσουν τις σχέσεις της Αιγύπτου με την Τουρκία και να μην μπουν στα ελληνοτουρκικά. Όμως τώρα τα ελληνοτουρκικά έχουν περιφερειοποιηθεί και αφορούν ζωτικά θέματα της Αιγύπτου. Οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι βλέπω την απόφαση της Αιγύπτου και είναι μεγάλη επιτυχία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών να το λέμε αυτό, που ακόμα και αν είχε συμφέροντα η Αίγυπτος να ρέπουνε προς αυτή τη συμφωνία, κατόρθωσε μια τέτοια χώρα η οποία είχε στο παρελθόν άκαμπτη στάση σε αυτά τα θέματα, να την φέρει κοντά με την Ελλάδα, έτσι, να έχουμε και στρατιωτικές κοινές ασκήσεις όπως τη Μέδουσα, που είναι πάρα πολύ σημαντικές, και πλέον να ξέρουμε ότι το μέλλον του ενεργειακού γίγνεσθε, μέχρι να γίνει αυτή η περίφημη σύνδεξη στην ενέργεια κτλ., ότι θα παίξουμε πολύ σημαντικό ρόλο για την ευρωπαϊκή ενεργητική πολιτική και εμείς και η Αίγυπτος και η Κύπρος και το Ισραήλ. Είναι αυτή η ενέργεια, είναι και μία πάσα στην ελληνική πλευρά για να προχωρήσει σε ανάλογες ενέργειες, δηλαδή να κάνει η μονομερή ανακήρυξη τη ΑΟΣ στα σύνορα με τη Λιβύη και από εκεί πέρα να σύρουμε εμείς τη Λιβύη σε διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι εκεί πηγαίνουμε. Να σας πω γιατί το καταλαβαίνω αυτό. Πάλι θα χρησιμοποιήσω ένα χρονολόγιο. Άμα δείτε το puzzle, χρησιμοποιούμε ένα domino effect το οποίο θα μας το φέρει μόνο του. Δηλαδή, εγώ όταν κατάλαβα ότι κάνουμε αμυντικές συμφωνίες και με τη Γαλλία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θυμάστε, κάναμε ό,τι έπρεπε στα δυτικά της χώρας με τα χωρικά μας ύδατα, καθορίσαμε τα χωρικά μας ύδατα με την Ιταλία, κάναμε μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος από μόνη της μετά πήγε το έκανε αυτό δυτικά. Θα πάμε με την Αλβανία στη Χάγη και τώρα μένει αυτό που είπατε. Με άλλα λόγια, από εδώ και πέρα, όπως πολύ σωστά το είπατε, είναι θέμα το τι θα κάνουμε εμείς για να εκμεταλλευτούμε όλο αυτό το momentum. Γιατί στην Αθηνά και Χειρακίνη το ότι έχουν έρθει αυτά τα πράγματα ευνοϊκά δεν σημαίνει από μόνα τους ότι έχουν λυθεί. Δεν σημαίνει με άλλα λόγια ότι αυτό που έκανε η Αίγυπτος τελείωσε και τα ζητήματα που αφορούν εμάς υπέρ μας. Πρέπει να περιμένουμε από την Τουρκία σίγουρα μεγάλη οργή και ότι αυτήν θα τη δούμε κάποια στιγμή. Παρόλα αυτά όμως, κύριε Δρύβα, να σας διακόψω λίγο. Παρόλα αυτά, επίσημη αντίδραση, ίσως είναι ενδεικτικό αυτό, από την τουρκική πλευρά δεν υπήρξε. Υπήρξε από την Λιβύη μια αντίδραση υποτυπώδης, αλλά από την τουρκική πλευρά επίσημα, μόνο για τις διπλωματικές οδηγίες κάποια πράγματα. Έτσι δεν είναι? Η Τουρκία βλέπει σιγά σιγά να χάνει κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούσε δεδομένα. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είχε ως όραμα να καταστεί ενεργειακός κόμβος και ξέρουν καλά και οι Ευρωπαίοι που πολλές φορές δεν πήραν δυστυχώς τη στάση που θα θέλαμε εμείς τα ελληνοτουρκικά. Βλέπουν ότι με αυτό που έκανε ο Πούτιν, βλέπουν ότι δεν είναι πολύ ασφαλές να εξαρτάσει από χώρες σαν τη Ρωσία. Και κακά τα ψέματα, η Τουρκία συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Και ένας από τους λόγους που η Τουρκία θέλει να βάλει χέρι στα ενεργειακά αποθέματα της Ανατολικής Μεσογείου, ακόμα και αν δεν τις ανήκουν, δεν είναι μόνο για να τελειώσει υπέρ της, όπως εκείνη φαντάζεται, τα ελληνοτουρκικά, αλλά είναι για να μπορεί να εκβιάζει ΕΣΑΗ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν πάρει ένα μάθημα από όλο αυτό που έγινε στην Ουκρανία και όλοι θα ήθελαν αυτό που θέλει και η Αίγυπτος. Δηλαδή αυτό που οδήγησε την Αίγυπτος στο να πάρει αυτή την απόφαση και να έρθει στρατηγικά εγκύτερα του ελληνισμού, είναι αυτό που τελικά καθιστά και τους Ευρωπαίους να βλέπουν. Επειδή μιλήσατε για εκβιασμό, στη φάση επαναπροσέγγισης η Τουρκία έβαλε και το Ισραήλ. Πράγμα όμως
που δεν έχει αποδώσει καρπούς. Όπως, ας πούμε, πολλούς μπέρδεψε η χειραψία του Σίσι με τον Ερντογάν στο Κατάρ, στο Μουντιάλ. Τελικά όμως στις επόμενες μέρες φάνηκε κάτι εντελώς αντίθετο. Ένας σημαντικός παίκτης της περιοχής είναι το Ισραήλ, που η Τουρκία προσπαθεί να μπει σε επαναπροσέγγιση. Υπολογίζεται ότι το Ισραήλ, όπως και η Αίγυπτος, επειδή η αγωγή πλέον έτσι όπως φαίνεται θα περάσουν από ευρωπαϊκή ΑΟΣ, δεν θα ρισκάρει να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων σε αυτή τη δεκαετή κόντρα που έχουν με την Τουρκία. Αυτό που πιστεύω και το λέω συχνά πυκνά μέσα στη δεκαετία, όποτε μου δίνεται το βήμα, είναι ότι πολλές φορές στην Ελλάδα, επειδή αποκτήσαμε απότομα διεθνολογική παιδεία λόγω κυρίως της Τουρκίας και όσων μας έκανε, και παρόλα αυτά ευτυχώς, είναι ότι πολλές φορές πνιγόμαστε, να το πω λαϊκά, σε μια κουταλιά νερό. Περνάει και η τουρκική προπαγάνδα εύκολα στην Ελλάδα πολλές φορές. Τι θέλω να πω. Από το 2010 θυμάμαι μια ζωή, ολόκληρη 12 χρόνια, να λένε ότι επίκειται ξανά η αναθέρμανση των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ, μετά Τουρκίας-Αιγύπτου, και τίποτα τελικά δεν συμβαίνει. Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος? Γιατί πολλά πράγματα είναι πολύ απλά στη διεθνή πολιτική. Για να ξαναβρούνε τις σχέσεις τους και να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου το Ισραήλ με την Τουρκία θα είναι πάλι δύο μέρη μιας τριμερούς μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Τουρκίας και Ισραήλ όπως ήταν παλιά, και το ίδιο για να κάνει η Τουρκία με την Αίγυπτο, πρέπει η Τουρκία να εγκαταλείψει την Οθωμανική της πολιτική. Είναι τόσο απλά. Όσο δεν ακυρώνει η Τουρκία τη συνολική της στρατηγική στην περιοχή, δεν πρόκειται αυτά τα δύο κράτη να συνενέσουν σε μία στρατηγική σύνδεση με την Τουρκία. Η λόγη είναι απλή. Η Τουρκία στηρίζει τη Χαμάς. Το Ισραήλ δεν υπάρχει περίπτωση με μία χώρα η οποία συμπράττει με ζωτικές απειλές εις βάρος του, να συμπράξει. Το ίδιο γίνεται και με την Αίγυπτο, σας είπα τον πρώτο λόγο. Και με το Ιράν έχει σύμπραξη το... Σαφέστατα, το Ισραήλ έχει μια σοβαρή εξωτερική πολιτική και ίσως την πιο πλήρη κουλτούρα ασφαλείας στον κόσμο. Το Ισραήλ έχει ένα συγκεκριμένο δόγμα και λέγεται δόγμα Νταβίδ Μπεν Γκουριόν, από τον ουσιαστικά ενός εκ των ιδρυτών του. Λέει ότι οποιαδήποτε χώρα έχει ηγεμονικές βλέψεις, επειδή νιώθουμε το αίσθημα της περικύκλωσης, αν Ισραήλ σου λένε, οποιαδήποτε χώρα έχει ηγεμονικές βλέψεις, είναι σίγουρα εις βάρος μας. Δεν μπορεί το Ισραήλ να ξέρει ότι βόρειά του η Τουρκία μπορεί να κάνει παιχνίδι στη Συρία, στην Κύπρο, μέσα από τα κατεχόμενα, ή να ξέρει ότι μπορεί να ελέγχει τη μουσουλμανική αδελφότητα στην Αίγυπτο, ή να έχει παντού βάλει το πόδι της η Τουρκία ακόμα και κάτω από την Αίγυπτο, νότια της Αιγύπτου, στον ακραίο Ισλαμισμό. Από εκεί και μετά λοιπόν έχουμε καταλάβει το γιατί αυτές οι χώρες μεταξύ τους, όσο και αν προσπαθούν, τώρα με τα συγχωρήσεως, γιατί μου είχε δοθεί η ευκαιρία να το σχολιάσω ακόμα και όταν έγινε, όταν βλέπουμε μια φωτογραφία με μια χειραψία, δεν είναι αυτή η πολιτική. Δεν είναι τόσο φτωχή η διεθνής πολιτική, δηλαδή ότι δίνεις το χέρι σου με κάποιον μπροστά σε ένα φακό, ειδικά σε ένα αθλητικό γεγονός, και ότι τα βρήκανε. Είδατε μετά τι ακολούθησε. Μετά από δύο μέρες έκανε αυτό που έκανε ο Σίσι. Τα κράτη αυτά είναι σοβαρά. Δεν κάνεις διεθνή πολιτική με το θεαθήνε. Ξέρουνε που πηγαίνουν, έχουν πηξίδα, ειδικά κράτη σαν την Αίγυπτο και σαν το Ισραήλ, που δεν είχαν ανακολουθίες σαν εμάς. Σας είπα, εμείς για 40 χρόνια ουσιαστικά είχαμε υιοθετήσει κακές σχολές σκέψης και βλέπουμε να γίνεται τα τελευταία χρόνια μια σημαντική προσπάθεια. Οπότε νομίζω ότι οι χώρες αυτές μεταξύ τους θα βρούνε κάποια στιγμή κάποιο modus vivendi, αλλά μην φανταστείτε ποτέ ότι θα έρθουν κοντά οι Τούρκοι με τους Ισραηλινούς και με τους Αιγύπτιους ή και με τους Αμερικανούς ακόμα και τους Γάλλους, εάν πρώτα δεν ακυρώσουν την Οθωμανική τους πολιτική. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει περίπτωση
η Τουρκία να αποκτήσει ξανά στρατηγικούς εταίρους, αυτούς που έχουμε πλέον κι εμείς, εάν δεν εγκαταλείψει αυτά που απειλούν τους εταίρους αυτούς. Ρίβα, θα ήθελα να κλείσουμε την όμορφη συζήτησή μας και λέγοντάς μας και δύο λόγια για το σκάνδαλο το οποίο ανέδειξε την εμπλοκή και τη διείσδυση του Κατάρ. Ήθελα να μας κάνετε έτσι μια προσέγγιση πέραν της οικονομικής υφής του σκανδάλου. Εξάλλου υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας μέχρι την τελευταία στιγμή. Επειδή όμως ξέρω ότι έχετε πολύ καλή πληροφόρηση για τη διείσδυση του Κατάρ και κυρίως ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία και έχει και οικονομικά ενισχύσει και έχει σώσει χρεοκοπίες. Ήθελα να μας πείτε λίγο πώς βλέπετε αυτό το φαινόμενο που ένα αραβικό κράτος, μια πετρομοναρχία, έχει διεισδύσει τόσο πολύ σε ένα υπερεθνικό οργανισμό. Κοιτάξτε, τα κράτη του κόλπου γνωρίζουμε πάνω κάτω τι εξωτερική πολιτική ασκούν, έτσι, κυρίως μέσα από αυτό που λέει η Διεθνής Βιβλιογραφία ως weaponized investments, έτσι, οπλοποιημένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς. Αρκεί να σας πω ότι μαζί Γερμανία και Γαλλία έχουν λάβει ξένες άμεσες επενδύσεις από το Κατάρ ύψους περίπου 52-53 δις ευρώ. Βγάζω έξω τη Μεγάλη Βρετανία που είναι πρωταθλήτρια στις ξένες άμεσες επενδύσεις καταριανές γιατί είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ότι λίγα πράγματα να καταλάβει ο κόσμος ότι το 21% της Siemens ανήκει στο Κατάρ. Το 6,1% της Deutsche Bank ανήκει στο Κατάρ. Η πέμπτη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία παγκοσμίως που είναι γερμανική ουσιαστικά ελέγχεται από το Κατάρ. Η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στη Γερμανία ανήκει στο Κατάρ. Έτσι. Στη Volkswagen το Κατάρ έχει 9 δις, είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος εκεί. Θέλω λίγο απλά να καταλάβουμε με αυτά τα νούμερα τι συμβαίνει όταν έχει χαθεί αυτό που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο η μπάλα. Θα σας θυμίσω ότι πολλές φορές όταν ακούγαμε να λέει η κυρία Μέρκελ ή ακόμα και η Γαλλία δεν έχει να κάνει περί στρατηγικής αυτονομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγγνώμη αλλά δεν μπορείς να έχεις στρατηγική αυτονομία όταν είσαι πλήρως εξαρτημένος και ειδικά με αυτά τα κράτη. Οπότε, και φάνηκε περίτρανα αυτό τώρα με την κρίση που υπάρχει με τη Ρωσία. Ακριβώς. Το σκοπός είναι λοιπόν αυτή η ατζέντα που έχουν οι πράσινοι, η οποία είναι αρκετά καλή στη Γερμανία. Δηλαδή τι λένε, έτσι βγήκανε κιόλας με αυτούς τους προεκλογικούς στόχους εξελέγησαν οι πράσινοι. Λένε ότι πρέπει να αλλάξουμε τις σχέσεις μας με τα αυταρχικά καθεστώτα. Ένας από τους λόγους που η Τουρκία έχουν παγώσει στην Τουρκία, δεν έχουν ακυρωθεί, αλλά έχουν παγώσει και τα υποβρύχια είναι αυτό. Το Υπουργείο Εξωτερικών που ανοίξει στους πρασίνους, στην Αναλένα Μπέρμποκ στη Γερμανία, έχει τεράστιες διαφορές με τον Σόλτς. Και αυτό φάνηκε και όταν πούλησε ο Σόλτς το 25% του Αμβούργου, του λιμανιού του Αμβούργου στην Κίνα. Άρα εδώ για να κλείσω πρέπει να θυμηθούμε πάλι το χρονολόγιο. Πρώτον, ο Ρωσοκρανικός πόλεμος, όπως είπαμε πριν και για την Τουρκία, μας απέδειξε ότι δεν μπορείς να κάνεις μακροχρόνια συμβόλαια με χώρες οι οποίες οπλοποιούν την πώληση. Δεν κοιτάνε απλά την οικονομική συνδιαλλαγή, λογικό είναι, κάτι σου δίνει ο άλλος, το αγοράζεις, αλλά το χρησιμοποιούν πλήρως για να αυξήσουν την πολιτική τους επιρροή. Κοιτάξτε τι έγινε λίγες μέρες πριν. Υπέγραψε το Κατάρ με την Κίνα 4 εκατομμύρια τόνους φυσικού αερίου, LNG, να τα πουλάει στην Κίνα μέχρι το 2050. Μετά από μια εβδομάδα υπογράφει με τη Γερμανία ακριβώς τα μισά, 2 εκατομμύρια τόνους LNG το χρόνο, αρχής γενομένης από το 2026 για 15 χρόνια. Το Κατάρ βρίσκεται πίσω ακόμα και από ρωσικές εταιρείες, όπως είναι η Ρόσνεφτ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι εκείνη την περίοδο, αν θυμάστε, έγινε η Σινοαραβική Σύνοδος, ήταν και η Κίνα εκεί, και πήγε και υπέγραψε περίπου 36 συμφωνίες και με τη Σαουδική Αραβία. Νομίζω, κύριε Δαμαβολίτη, ότι είναι ένα καλό μήνυμα γενικά από τη Δύση και κυρίως από κάποιες
από κάποια πλευρά της Ευρώπης, κάποιους ανθρώπους της Ευρώπης που πιστεύουν ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχίζεται, να μην αλωθεί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση από ειδικά συμφέροντα. Και για να κλείσω, να σας θυμίσω που ήταν το πλαφόν, το περίφημο, του φυσικού αερίου πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο του Κατάρ και που είναι τώρα. Νομίζω ήρθε στα μισά. Ακριβώς. Κύριε Δρύβα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Γεια σας. Μεγάλη μου χαρά και τιμή. Γεια σας.